Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι και σε μια καινούργια σειρά. Βέβαια δεν είναι μια ολοκένουργια σειρά γιατί είναι μια σειρά που έχετε ξαναδεί σε αυτό το κανάλι. Είναι μια σειρά η οποία έχει αναδείξει αυτό το κανάλι. Αλλά λίγο διαφορετική. Η διαφορά ποια είναι? Η κονσόλα. Road to Glory έχουμε ξανακάνει. Σε Xbox όμως δεν έχουμε ξανακάνει. Αυτή θα είναι η διαφορά η φετινή. Μια σειρά που δεν περίμενα, η αλήθεια είναι, να κάνω. Γιατί δεν περίμενα κιόλας να έχω το Xbox Series S από το οποίο θα παίζουμε. Και ναι, το παιχνίδι και το Road to Glory θα βλέπετε και το gameplay θα είναι πάντα από Next Gen FIFA. Από το FIFA της νέας γενιάς ουσιαστικά, FIFA 21, αλλά σε Next Gen consoles ουσιαστικά. Όπως βλέπετε, ανοίγουμε Squad Battles Rewards, γιατί έπαιξα με το που μπήκα στο account, τι έκανα. Καταρχάς, δυστυχώς, έχω χάσει το πώς ξεκινάμε το account. Έχασα το footage που το έβγαλα, το έκανα recording, αλλά έκανα delete το recording κατά λάθος, αυτό που είχα κάνει. Το πρώτο recording που είχα κάνει σε αυτό το account, με το πώς ξεκίνησα το account και το τι βγάλαμε στα πρώτα packs. Και βγάλαμε κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο θα το δείτε στην ομάδα, όχι τώρα. Αυτό, όπως βλέπετε, βγάλαμε ένα inform από τα squad battles που παίξαμε. Οπότε πήραμε λίγο προφιτάκι όμορφο. Σε αυτό το επεισόδιο σήμερα θα έχουμε τα 5 placement matches από τα rivals για να δούμε σε ποια division θα μπούμε και να σας εξηγήσω λίγο πώς θα πάει η σειρά και πώς θα πάνε τα πράγματα παρακάτω, τέλος πάντων, στη σειρά. Σήμερα θα παίξουμε τα 5 ματσάκια, θα δείτε την ομάδα. Η σειρά είναι πολύ απλή, είναι Road to Glory. Αγοράζουμε ό,τι θέλουμε, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Απλά δεν βάζουμε FIFA points και coins, εννοείται αυτό. Όπως βλέπετε, αυτή είναι η ομάδα που θα πούμε στα placements. Ο παίκτης που πέτυχα στα welcome packs ήταν ο Richarlison, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ στα squad battles, γιατί κουβάλησε στα squad battles. Δεν είχαμε ομάδα. Παίζαμε κάτι bronze και κάτι silver και ό,τι να είναι, ό,τι είχε το club, γιατί δεν μπορούσα να κάνω και πολλά SBC. Οπότε στα squad battles απλά του δίνα την μπάλα και κουβάλαγε, έβαζε γκολ συνέχεια. Οπότε ναι. Τώρα, αυτό που τι ήθελα να πω τώρα. Αυτή είναι η πρώτη ομάδα και ο πρώτος αντίπαλος που παίζουμε. Θα ήθελα σε αυτό το... στο Road to Glory σειρά έχουμε καθιερώσει κάτι. Από τότε που κάναμε τη Road to Glory σειρά μου γράφατε σχόλια και εγώ σας απαντούσα από κάτω. Έτσι θα γίνει και η σειρά από εδώ και πέρα. Όμορφο γκολάσο εδώ με lock on, με το ρόμβο από πάνω. Έτσι θέλω να πάει και αυτή η σειρά. Και να μου γράφετε, οπότε από το επόμενο επεισόδιο, για να μην κάθομαι απλά και σχολιάζω το gameplay, θα μου γράφετε ερωτήσεις σαν Q&A, το οποίο θα σας απαντάω εγώ στα επόμενα επεισόδια, βλέποντας το gameplay και το progress του Road to Glory. Τώρα, επόμενος στόχος μετά τα placements που θα δείτε που θα καταλήξουμε σε ποια division είναι να μπούμε στο Weekend League, εννοείται. Και από εκεί και πέρα να ανοίξουμε πακέτα, θα παίζουμε και squad battles για να παίρνουμε και άλλο profit και να προσπαθήσουμε να κάνουμε και swaps τώρα που έχουν βγει και τα icon swaps. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ βλέπετε με Λόνο Μπομεγιάνγκ. Εντάξει, λογικό είναι, μας βοήθησε ο Λόνο Μπομεγιάνγκ χωρίς να κάνουμε τίποτα. Αρχικά, είναι και ένα πείραμα, γιατί πολλοί ρωτάτε, μπαίνετε σε lives και με ρωτάτε, Δήμο, θα πάρω τα Χριστούγεννα το FIFA. Έχω μείνει πολύ πίσω. Πώς θα κλείσω τη διαφορά με τους άλλους που έχουν ξεκινήσει το παιχνίδι από τον Οκτώβρη? Είναι και αυτό ένα πείραμα. Να δείτε ένα Road to Glory, το οποίο εδώ πέρα μεταξύ βάζω και τον Maximin, εφόσον πήραμε και κάποια coins από τα match, αγόρασα και τον Maximin. Βοηθάει, πολύ ωραία κάρτα. Από τις πιο σπασμένες gold κάρτες στο παιχνίδι και θα το δείτε και στο gameplay αυτό. Οπότε ναι, αυτό το Road to Glory είναι και ένα πείραμα για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αν και το πρώτο Road to Glory, που ήταν και το πιο επικό που έχουμε κάνει στο FIFA 17, το ξεκινήσαμε Φλεβάρι και είχε πάει εξαιρετικά. Βέβαια, αυτό το Road to Glory πραγματικά το packlack που είχε ήταν. Εντάξει, δεν υπήρχε τώρα το packlack που είχε αυτό το Road to Glory, μην το συγκρίνουμε με τα υπόλοιπα. Οπότε πάντως είναι ένα πείραμα να σας δείξω τι μπορείτε να κάνετε και με απλούς τρόπους. Δηλαδή, εγώ να σας πω την αλήθεια, εδώ πέρα δεν θα δείτε να σας πω πηγαίνετε αγοράστε αυτούς και αυτούς, γιατί θα ανέβουν και έτσι θα βγάλετε coins. Δεν είμαι market guru, δεν ασχολούμαι τόσο με το market. Αν θα δω κάτι από κάπου αλλού θα σας το πω και αν όντως είναι effective θα σας το πω για να σας βοηθήσω. Αλλά δεν είστε εδώ πέρα νομίζω για να ακούσετε από μένα συμβουλές για το market, ας πούμε πώς να βγάλετε coins κτλ. Δεν νομίζω ότι έρχεστε γι' αυτό. Εδώ πέρα θα σας δείξω πώς παίζοντας το παιχνίδι, γιατί εγώ είμαι αυτό το Road to Glory. Αυτό το Road to Glory μπορώ να σας δείξω και αυτό το Road to Glory είναι αυτό που κάνω κι εγώ. Εγώ είμαι ένα Road to Glory το οποίο θέλω να παίξω το παιχνίδι. Είτε αυτό είναι squad battles και είναι βαρετό, είτε είναι friendly για να grindάρουμε τα objectives, να πάρουμε μια κάρτα η οποία ίσως μας βοηθήσει. Παίζοντας Weekend League, παίζοντας Rivals και να σας πω πράγματα για το gameplay. Εγώ από αυτό μπορείτε να πάρετε, θεωρώ, από μένα, αυτό μπορώ να σας δείξω, γιατί αυτό κάνω κι εγώ από τότε που παίζω FIFA online και Ultimate Team γενικά. Οπότε ναι. Αρχικά αυτή η συμβουλή που θα σας έδινα είναι, ναι, ασχοληθείτε ναι μεν στην αρχή με τα SBC που δίνει τα πρώτα που είναι πανεύκολα να κάνετε. Αν βρείτε δυσκολία, γιατί εγώ βρήκα και δεν είχα κάποιους bronze παίκτες, δεν μου δώσε τους bronze παίκτες που έπρεπε, ας πούμε, με τις κατάλληλες εθνικότητες για να συμπληρώσω τα SBC. Η δική μου συμβουλή είναι καλύτερα, ξέρετε κάτι, βάλε best squad battles σε ένα difficulty που σε βολεύει για να μπορείς να παίρνεις και τα match. Best squad battles και grinder squad battles. Είναι πανεύκολο να grinder squad battles παίζοντας έτσι και παίρνεις coins από τα match.
ανεβάζεις boost, κάνεις objectives που σου δίνουν και άλλα packs. Γιατί άνοιξε κάποια packs, όπως είπα στην αρχή, το έχασα αυτό το footage. Γιατί ήθελα να σας δείξω και Squad Battle στο πρώτο επεισόδιο, αλλά εντάξει, δεν πειράζει, το χάσαμε αυτό. Γενικά όμως σας δίνω τη συμβουλή αυτή: γκραϊντάρετε Squad Battles, μην βαριέστε. Βασικά θα βαριέστε, γιατί έτσι είναι, αλλά για να βρεις το σωστό δρόμο και να βάλεις σε μια σωστή σειρά το account σου, ώστε να πάει καλά και να βγάλεις και να φτάσεις στο Glory, που ουσιαστικά αυτό είναι, γι' αυτό λέγεται και Road to Glory, για να φτάσεις να παίρνεις και να παίζεις με τις καλύτερες παίκτες. Τον εξτή βάζει εδώ Ζωά Φέλιξ, ο Player of the Month, τρομερός, απίστευτος Ζωά Φέλιξ. Εδώ πέρα γενικά ήταν ένα μάτς, είναι η ήττα που θα κάνουμε, αυτή την ήττα εδώ πέρα. Ήταν ένα μάτς το οποίο θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε και την ισοπαλία, βέβαια ότι πάλι ήταν ok. Και έχει και μια πάρα πολύ καλή ομάδα, οπότε εδώ ο Ζόρο Φίλιξ, όπως βλέπετε, μας κατέστρεψε. Το προσπαθήσαμε, αλλά ήταν δύσκολο, δύσκολο ματσάκι. Θα μπορούσαμε έστω να πάρουμε την ισοπαλία, θεωρώ, από αυτό το ματς. Παρ' όλα αυτά, μείναμε στο 2-3, δεν κατάφερε να ισοφαρίσει στο τέλος. Πάντως αυτά, κάντε τα βαρετά πράγματα. Το Squad Battles ξέρω είναι βαρετό, αλλά θα σας βοηθήσει πάρα πάρα πολύ να σας δώσει μια όθηση στην αρχή που είναι δύσκολη. Και από άποψη packs και τα λοιπά, το έχουν κάνει πιο δύσκολο. Βέβαια, το φετινό είναι πιο εύκολο από μια άλλη άποψη, ας πούμε τα fitness. Παλιά, εδώ θα σας έλεγα κάντε δύο ομάδες, κάντε μια ομάδα η οποία θα είναι μέτρια και θα παίζετε Squad Battles εκεί, γιατί δεν χρειάζεται και καμία ομαδάρα σε Squad Battles για να κερδίζετε. Και κάντε και μια δεύτερη ομάδα η οποία θα παίζετε Rivals και διάφορα πράγματα στο online, τέλος πάντων, Friendlies, γουλού κτλ. Για τις πρώτες ομάδες, για να εξοικονομήσετε fitness. Γιατί τα fitness ήταν ακριβά. Ήθελαν 1000 και coins για να πάρεις fitness. Οπότε για να εξοικονομήσεις fitness ένα Road to Glory, έπρεπε να κάνεις αυτές τις δύο ομάδες και να εναλλάσσεις το gameplay σου. Τώρα πλέον μπαίνεις σε ματσάκια, δεν υπάρχουν fitness, αυτό είναι πανεύκολο. Δεν χρειάζεται πλέον να το κοιτάξετε. Έχετε άπειρο fitness, δεν χρειάζεται καν να ασχοληθείτε με αυτό. Όσο το προλάβατε κιόλας, δεν χάνετε και τίποτα. Πολύ καλύτερο το παιχνίδι χωρίς fitness. Και ουσιαστικά κάνει καλό και σε εμάς. Όπως έλεγα, θα κάνουμε ένα Road to Glory το οποίο ουσιαστικά θα παίζουμε. Θέλουμε να παίζουμε πολύ το game και από εκεί να grindάρουμε και να κάνουμε πράγματα. Είτε είναι objectives, όπως είπα, είναι rivals, είτε squad battles να παίρνουμε τα rewards κτλ. Οπότε εμάς μας βολεύει πάρα πολύ αυτό, γιατί σου εξοικονομεί χρόνο από το να πας να πάρεις fitness. Όχι, δεν έχω fitness, σας κάνω bronze pack method που θα κάνουμε και θα το δείξω κάποια στιγμή. Αν θέλετε, πείτε μου και στα σχόλια αν θέλετε να μάθετε για τον bronze pack method, γιατί είναι μια μέθοδος η οποία πάντα δουλεύει, πάντα είναι οικονομική και πάντα συμφέρει για ένα Road to Glory. Δεν γίνεται να πας πουθενά χωρίς bronze pack method σε ένα Road to Glory. Τα έχουμε ξαναπεί και σε παλαιότερα Road to Glory. Αλλά επειδή ξέρω ότι υπάρχουν και καινούργια άτομα που έχουν αρχίσει πιο πρόσφατα το Ultimate Team ή δεν έτυχε να πέσει να το δούνε, τέλος πάντων, να δούνε τι παίζει με τον bronze pack method, θα το ξαναδείξουμε γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμο, όπως είπα. Εδώ αυτό ήταν άλλο ένα δύσκολο ματσάκι. Πάμε να το πάρουμε στο 5-3. Ο αντίπαλος όμως δεν θέλει εδώ πέρα να μας αφήσει να κάνουμε την τέταρτη νίκη. Κάνει και αυτός εδώ πέρα ωραίες κινήσεις. Αντάμα, πήγαμε να είμαστε λίγο τυχεροί να πάει δοκάρι. Τελικά στο rebound το έβαλε και τελευταία φάση, μία από τις τελευταίες φάσεις μάλλον. Spoiler alert, θα μας ισοφαρίσει. Οπότε θα κάνουμε και μία ισοπαλία. Δυστυχώς δεν κατάφερα να την κρατήσω την νίκη. Από 5-3 το έλουσα. Η αλήθεια είναι το έλουσα. Από 5-3 στο 75 έπρεπε να την κρατήσουμε αυτή την νίκη. Δεν τα κατάφερα. Πάντως το ρεκόρ. Δεν το λες και κακό, ρε παιδί μου, τώρα, εντάξει. Για το Road to Glory και την ομάδα που είχαμε, δεν ήταν και κάτι ιδιαίτερο. Κάναμε ένα ωραίο 3-1-1. Τρεις νίκες, μία ισοπαλία, μία ήττα. Και πάμε με 1410 πόντους skill rating στην Division 4. Παίρνουμε και 64 χιλιάρικα. Πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό λέω ότι φέτος η EA έχει αρχίσει και προμοτάρει το παίξει για να κερδίσεις και να ανέβεις. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Όπως και με τα fitness, σου λέει δεν έχεις fitness. Μπαίνει αβέρτα σε match, είναι καλό αυτό. 13 objectives κάνοντας τα placement matches. Πήραμε και 64 χιλιάρικα και γενικά προμοτάρει το να παίξεις rivals, να ανέβεις. Οπότε θέλουμε να ανέβουμε και την επόμενη division για να πάρουμε και άλλα χιλιάρικα. Αλλά 25 είναι για να πάμε στην division 3. Οπότε αυτό μας κάνει αρκετά καλό. Βλέπετε, έχουμε 70 χιλιάρικα. Το κακό βέβαια είναι ότι τελείωσαν τα loan matches του Aubameyang. Οπότε έχουμε μία τρύπα να κλείσουμε στην ουσία. Πρέπει να πάρουμε έναν επιθετικό τώρα στη θέση του Aubameyang που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Θα το δείτε στο επόμενο επεισόδιο αυτό. Γιατί έχω παίξει κάποια ματσάκια τώρα που μιλάμε rivals, ώστε να μπορέσουμε να καταφέρουμε να μπούμε Weekend League. Δεν ξέρω αν θα προλάβω για αυτή τη εβδομάδα. Θα το δούμε αν θα προλάβω για αυτή τη εβδομάδα. Μακάρι να προλάβω, γιατί όσο πιο νωρίς μπούμε Weekend League, τόσο πιο νωρίς θα πάρουμε και rewards και θα αρχίσουμε να ρολάρουμε το club. Όπως βλέπετε, πάρα πολλά objectives. Βέβαια, κάποια από αυτά είναι και άχρηστα. Η αλήθεια είναι, γιατί εντάξει, τώρα παίρνουμε για το γήπεδο, το stadium και κάτι badges που παίρνουμε τώρα. Εντάξει, δεν μας πολύ βοηθάνε, αλλά τι να κάνουμε, και αυτά είναι ένα μέρος της διαδικασίας. Όπως είπα, ό,τι απορίες έχετε, οτιδήποτε απορίες πάνω στο παιχνίδι, καλό θα είναι να τις συζητάμε εδώ πέρα. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια ωραία επαφή. Έχει ξαναγίνει αυτό και ξέρω ότι σας αρέσει πάρα πολύ να απαντάμε στις ερωτήσεις σας. Οπότε είναι κάτι καλό, βλέποντας το gameplay,
2-1 ουσιαστικά, βλέποντας το gameplay, που γουστάρετε να βλέπετε gameplay, το ξέρω. Και αυτή η σειρά θα φέρει πιο πολύ gameplay στο κανάλι, γιατί γενικά τα τελευταία βίντεο δεν έχουν πολύ gameplay, αν και υπάρχουν και περισσότεροι που δεν γουστάρετε gameplay. Υπάρχουν και αυτοί που θέλουν, ας πούμε, να βλέπουν draftάκια και να βλέπουν τον draft και να μην βλέπουν εμένα το gameplay. Πολλοί το κάνετε, το ξέρω. Σε ξέρω εσένα, σε έχω δει. Το κάνεις αρκετά αυτό. Λοιπόν, αυτά. Όπως βλέπετε, κάνουμε claim όλα τα πράγματα που έχουμε κερδίσει, που είναι πάρα πολλά παίζοντας τα παιχνίδια. Αυτό είναι καλό. Τώρα δεν ξέρω πόσο θα φτάσουμε level στα objectives. Πάντως, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και swaps. Ένα επεισόδιο και θα είναι και αυτό. Και εκεί μπορούμε να απαντήσουμε και πολλές ερωτήσεις του τύπου: Δήμο, τι είναι καλό να πάρουμε? Ένα Road to Glory, τι είναι καλό να πάρει από τα swaps που έχει βγει? Γιατί είναι μια ερώτηση η οποία υπάρχει πάρα πολύ στο community. Και τώρα με το τζογκαδόρικο σύστημα που έβαλε η EA, με τα πολλά packs, πολλές επιλογές των packs. Πολλά packs δίνουν base icon, base, mid, mid, prime κτλ. Και κάποια άλλα που δίνουν 83 κτλ. Τα έχετε δει τα packs αυτά. Θα τα συζητήσουμε σε επόμενο επεισόδιο για να ξεκαθαρίσουμε τι πρέπει να κάνετε σε ένα Road to Glory. Γιατί στο Road to Glory, πραγματικά, αν θέλεις, πολλές φορές λέμε εντάξει τώρα, έλα μωρέ, ας πάρω αυτό ή ας ανοίξω αυτό το pack τότε. Μην περιμένω μέχρι την Team of the Year, μην περιμένω μέχρι τότε να ανοίξω ένα pack. Αλλά για μένα, με βάση την δική μου εμπειρία μέχρι τώρα, στα Road to Glory, όσο καλύτερες επιλογές κάνεις, ακόμα και αυτές οι μικρές επιλογές μπορούν να σου οδηγήσουν πιο γρήγορα σε αυτό που θέλεις. Δηλαδή να πάρεις τους καλύτερους παίκτες, να πάρεις τον Mbappé, να πάρεις τον Neymar. Δεν ξέρω γιατί είπα Mbappé και Neymar, δεν ξέρω γιατί τους τόνισα έτσι, αλλά έτσι μου βγήκε. Αλλά ναι, η κάθε επιλογή και ακόμα και αυτό το μικρό το Bronze Pack Method που θα ανοίξεις το Bronze Pack και θα πουλήσεις και θα βγάλεις τα 500 coins από εκεί, θα βγάλεις τα 600 coins από εκεί. Μετά αυτοί οι Bronze κάπου θα χρησιμεύσουν σε ένα SBC, το οποίο αν δεν είχες τους Bronze μπορεί να το πλήρωνες παραπάνω. Όλα μετράνε και θα τα δείτε στην πορεία σε αυτή εδώ τη σειρά. Πείτε μου τη γνώμη σας, γράψτε μου τα σχόλιά σας, like στο βίντεο, subscribe αν είναι εγγεγραμμένοι και θα τα πούμε σε επόμενο. Μέχρι τότε, γεια χαρά!